Καλημέρα σας. Η εκπομπή Fight Cast είναι ξανά κοντά σας με τον Κίμωνα Ζακυμιάδη, εκτάκτος αντικαθιστώ τον Χρήστο Μπάρδα και τον Μάνο Ναυροζίδη. Έχω στην παρέα μου τον Βασίλη Οικονόμου, προπονητής πυγμαχίας του Fight Academy. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και πάλι. Θα κάνουμε πυγμαχικό κουσκού σήμερα. Ωραία. Θα πούμε τα πάντα εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε SMS στο S24 κενό το μήνυμά σας. Επίσης στο email info@papakisport24radio.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να καλείτε στο 210-60-76-000. Στον ήχο είναι η Μαρία Παπανδρεάδη, στη μουσική ο Σόζον Ιριώτης. Βασίλη, πώς πάμε? Καλά, δεν ξέρω Θεό. Έχεις μια σχολή η οποία είναι πόσα χρόνια? 11 χρόνια. 11 χρόνια. 11 χρόνια στο Περιστέρι. Φαντάζομαι ξεκίνησες σαν αθλητής, το αγάπησες αυτό. Σαν αθλητής από το 91. Από το 91. Συμμετείχες σε ερασιτεχνικούς ή επαγγελματικούς αγώνες? Ερασιτεχνικούς. Τότε ήταν ουσιαστικά στην Ελλάδα μόνο ερασιτεχνικό. Και τι ήταν αυτό που σε κράτησε στην πυγμαχία και συνέχισε? Τι ήταν αυτό που με τράβηξε βασικά στην πυγμαχία? Ναι. Δηλαδή είναι αυτή η αίσθηση που έχει ένας μικρός που πλέον και σαν προπονητής το καταλαβαίνω ότι θα είναι ένα καλό ταλέντο. Είναι αυτό που το ότι γνωρίζει ότι θέλει να κάνει αυτό το άθλημα. Για ένα περίεργο λόγο δηλαδή το συναντάει μπροστά του και από εκεί πέρα δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Θέλει να κάνει box. Θα σε ρωτήσω κάτι που ρωτάει ο μέσος άνθρωπος. Δεν ανησυχείς μήπως χτυπηθείς? Οι κοπέλες που έρχονται στο γυμναστήριο, γιατί βλέπουμε σε πολλές σχολές πλέον να έρχονται κοπέλες. Ναι. Αυτές δεν τις νοιάζει να χτυπήσουν παρά μόνο να γυμναστούν? Νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει πολύ λιγότερο ένας αθλητής πυγμαχίας από ότι σε άλλα αγωνίσματα. Και μιλάμε για το επίπεδο που δεν θα μπει στον επαγγελματισμό. Έτσι. Μέχρι εκείνο το σημείο είναι απόλυτα ασφαλές, ίσως και πιο ασφαλές από άλλα αθλήματα. Νομίζω στα στατιστικά πλέον είναι αυτό αποδεδειγμένο. Από εκεί πέρα, όταν μπαίνεις στο επαγγελματικό κομμάτι, ξέρεις ακριβώς τους κινδύνους, τι δίνεις, τι παίρνεις, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα πλέον επαγγελματικά αγωνίσματα. Και φτάνουμε τώρα στο 2016. Ποια είναι η εκτίμησή σου για το ενδιαφέρον του κόσμου στις σχολές? Υπάρχει κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον από τη δική σου σχολή? Μεγάλο. Πλέον νομίζω ότι έχει αποκαταστήσει η πυγμαχία, έχει αποκατασταθεί στη συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή παλαιότερα η πυγμαχία στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία ήταν για αυτούς που δέρουν, κάπως μια τέτοια κατάσταση. Και όποιος έβλεπε box νόμιζε δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι βλέπει. Πλέον ο κόσμος γνωρίζει τι βλέπει, δηλαδή κατάλαβε ότι η πυγμαχία έχει μια τέχνη από πίσω που είναι πάρα πάρα πολύ βαθιά. Και όσο περνάει ο καιρός αυτό γίνεται και πιο γνωστό. Πώς άλλαξε όμως αυτό, πώς έγινε αυτή η μετάβαση? Δηλαδή να οριμάσει στο μυαλό του κόσμου ότι η πυγμαχία δεν είναι για τους μπράβους, γιατί κακά τα ψέματα. Παλιά νομίζω ότι η πυγμαχία είναι για τους κοντέρους και τους μπράβους. Ναι, σωστά. Τώρα αρχίζει και γίνεται πιο ευγενές στο μυαλό πολύ του. Πολύ πιο ευγενές, ναι. Νομίζω ότι το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Το έχει φέρει πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Και οπότε βλέποντας, ξεπερνάει αυτό το κομμάτι το ότι ο άλλος απλά τρώει χτυπήματα στο πρόσωπο ή και στο σώμα. Και αρχίζει και εξοικειώνεται με αυτή την κατάσταση και λέει πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν χτυπάει, γιατί δεν πέφτει. Εγώ, αν θα το πάθαινε αυτό, θα συνέβαινε. Οπότε με όλη αυτή τη διαδικασία αρχίζει και εξοικειώνεται ιδιαιτέρως. Κρίνοντας από τη δική μου μικρή εμπειρία που έχω σε κάποια σχολή που έχω πάει και έχω προπονηθεί, βλέπω πολύ καλό επίπεδο αθλητικά στα νέα παιδιά. Όμως ξέρεις τι λείπει? Η διάκριση. Δηλαδή, καλό το επίπεδο μέχρι ένα σημείο, όταν χρειαστεί όμως να πάει να αγωνιστεί ο άλλος. Δεν πετυχαίνει κάτι. Ειδικότερα στην Ελλάδα και στην πυγμαχία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Πέραν του Μιχάλη Αρναούτη, ο οποίος θεωρώ ότι έχει ξεφύγει γιατί έφυγε στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν διακρίσεις. Είναι πολύ μακριά και θα αργήσουμε πολύ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά μην ξεχνάς ότι η διακρίση, ας πούμε, του Αρναούτη, του Μιχάλη, που είναι και η γενιά μου, δηλαδή κατεβαίναμε μαζί στα πρωταθλήματα, ήταν καθαρά ατομική προσπάθειά του. Δηλαδή το δικό του ταλέντο και το πείσμα τον έφτασε εκεί πέρα που τον έφτασε. Γενικά όμως για να έχεις αποτελέσματα στο box είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και στην Ελλάδα συλλογικά δεν δουλεύουμε καλά. Συλλογικά τι σημαίνει δηλαδή? Συλλογικά όλοι. Προπονητής π.χ. Οι προπονητές, οι ομοσπονδίες. Από τους προπονητές ξεκινάει, δεν το συζητάμε, γιατί εκεί πέρα είναι που γίνεται η βρώμικη δουλειά.
σε εισαγωγικά η δρόμικη δουλειά, του να κάνεις μια καλή ομάδα υγιώς σκεπτόμενη και αγωνιζόμενη ο ένας για τον άλλον και πάει λέγοντας, ώστε να εξελιχθούν οι άνθρωποι, και από εκεί επέρα συσπηρωμένοι οι προπονητές που θα δημιουργήσουν τις ομοσπονδίες και πάει λέγοντας, να έχουν ένα υγιή τρόπο σκέψης που θα βοηθήσει το άθλημα και όχι ατομικά τον καθένα ξεχωριστά που συμβαίνει κατά κόρον. Πόσο πιθανό όμως είναι να αλλάξει αυτό στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, όπου ούτε στα βασικά αθλήματα δεν πέφτει χρήμα, πόσο μάλλον στην πυγμαχία, έτσι. Ναι. Που είναι, που καμιά φορά λέμε ο φτωχός συγγενής. Τα μαχητικά αθλήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα, ναι, είναι ο φτωχός συγγενής. Γιατί το κράτος δεν έχει στήριξη ιδιαίτερα πέραν των Ολυμπιακών αθλημάτων. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις και η πυγμαχία είναι. Δεν ξέρω τι είναι, κονδύλια υπήρχαν παλαιότερα, αλλά επειδή μιλάω με κάποιους αθλητές. Σίγουρα καλύτερα από ότι τώρα. Σίγουρα καλύτερα από ότι ήταν οι καλύτερες εποχές στο αεραστεχνικό box τουλάχιστον που γνωρίζω. Μιλάω λοιπόν με κάποιους αθλητές και μου λένε ότι δεν υπάρχει καμία απολαβή πλέον. Δηλαδή... Ναι, δεν υπάρχει καμία απολαβή. Ίσως βάζουν και από την τσέπη τους. Καλά, όχι, ίσως σίγουρα βάζουν και από την τσέπη τους. Και για τα ταξίδια τους και για τις προπονήσεις, για τα συμπληρώματα που χρειάζεται ένας άνθρωπος που κάνει πρωταλλισμό και τα σχετικά. Αλλά η πυγμαχία δεν είχε και την διάκριση αυτή που θα φέρει την προσοχή της πολιτείας. Δηλαδή, όπως είχε ο Στίβος με την Πατουλίδου τότε. Ναι. Και οπότε είχαν απέσει τα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι και λειτουργούσαν όπως οι πυγμάχοι. Δηλαδή πηγαίνανε με δικά τους έξοδα και κάνανε τις προπονήσεις μόνοι τους και όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό η πυγμαχία εν τέλει ποτέ δεν πήρε αυτό που της αξίζει σαν άθλημα, αυτή την προσοχή, την οικονομική προσοχή και το ενδιαφέρον. Έρχεται ένας πυγμάχος και πιάνει το γκίμωνα ο Ζακημιάδη που δουλεύει στο fightsports.gr, επαγγελματίας. Επαγγελματίας όμως σε επίπεδο εγχώριο, έτσι. Ναι, ναι. Ρε Κίμωνα, γιατί να συνεχίσω να κάνω πυγμαχία, αφού δεν μπορείτε να αλλάξει τίποτα. Το είπε και ο Βασίλης ο οικονόμου στην εκπομπή Fightcast. Ναι. Τι να το απαντήσω. Να δώσουμε εγώ κίνητρο, δηλαδή, γιατί εάν... Υπάρχουν κίνητρα καταρχάς. Όχι. Υπάρχουν. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να ξεπηδάει λίγο το επαγγελματικό box, οπότε θα αρχίσουν ίσως να πληρώνονται λίγο πιο σοβαρά οι πυγμάχοι. Νομίζω ότι είναι στην αρχή τώρα όλο αυτό. Από τη στιγμή που ήρθε και μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στη χώρα μας, του Γιώργου Στεφανόπουλου με το ΣΕΠ. Οπότε ίσως από τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό, ότι ναι, κοίταξε να δεις ότι μπορεί εν τέλει σιγά σιγά να ξεκινήσει εδώ πέρα τα επίσημα επαγγελματικά παιχνίδια που θα γράφονται στις λίστες, οπότε θα μπορεί να φύγει κάποιο παιδί πιο εύκολα στο εξωτερικό. Διαφορετικά, αν σ' αρέσει τόσο πολύ το box, πήγαινε στην Αμερική, πήγαινε στην Αγγλία, πήγαινε στη Γερμανία. Το οποίο τώρα, βέβαια δεν σου εξασφαλίζει κανένα τίποτα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα βοηθούσε το γεγονός να υπάρξει ένας συνασπισμός ανθρώπων, όπως του κύριου Στεφανόπουλου που ανέφερες πιο πριν, που έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα με το box που έχουν παίξει στο εξωτερικό, όλοι μαζί να κάτσουν σε ένα τραπέζι να πούνε, ρε παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι δυνατό, κάτι καλό. Θεωρείς ότι το ΣΕΠ είναι αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω. Ουσιαστικά θα αποδείξει με την πορεία του τι θα κάνει. Αλλά θεωρώ δύσκολο γενικά να κάτσουν πολλοί άνθρωποι του χώρου που θα είναι τόσο ανιδιοτελείς, που θα κοιτάξουν το άθλημα και τους αθλητές πάνω απ' όλα, γιατί ουσιαστικά έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο στόχος αυτού του άθλημα. Δηλαδή ότι για μένα τον προπονητή είναι ο αθλητής, για τον παράγοντα είναι ο αθλητής. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά δεν το κάνουμε για μας, για τη θέση μας, για την καταξίωσή μας. Προφανώς και θέλουμε με ένα υγιή τρόπο να βγάλουμε χρήματα και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε προτεραιότητά μας στους αθλητές, στους ανθρώπους. Τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχουν προπονητές δάσκαλοι στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν κίνητρο πιο πολύ, ας πούμε, να δουλέψει η σχολή τους παρά ο αθλητής? Σαφέστατα. Όπως παντού, δεν είναι μόνο στην πυγμαχία αυτό. Δηλαδή δεν είναι φαινόμενο πυγμαχικό. Παντού, γενικά είμαστε μια διάφορη κοινωνία στην Ελλάδα, οπότε γιατί να μην είναι και στο box. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, έτσι, γιατί για να μην λέμε μόνο το αρνητικό, εκπληκτικοί άνθρωποι και προπονητές, που ίσως να είναι και μειοψηφία, όπου δείχνουν ένα άλλο δρόμο και θα πρέπει να τον ακολουθήσουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Επειδή έχουμε μιλήσει και off the record αρκετές φορές, μου έχεις πει ότι προκρίνεις το ερασιτεχνικό box σε σχέση με το επαγγελματικό. Γιατί προέρχεσαι και από αυτό το χώρο, έτσι. Ναι. Οι λόγοι που προκρίνεις το ερασιτεχνικό box σε σχέση με το επαγγελματικό, γιατί θα σου πει κάποιος, με το επαγγελματικό μπορώ να γίνω Mayweather και να βγάλω εκατομμύρια. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Θα μπορούσε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, βέβαια. Έτσι, έχει γίνει μέχρι ανάουτους. Οπότε μπορεί να βάλει ένα τέτοιο στόχο για να ξεπεράσει αυτό το στόχο που είναι λίγο πιο βάτος. Αλλά ουσιαστικά το προκρίνω. Προφανώς αγαπάω τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εγώ τον αγαπάω γιατί έχει άλλα ιδεώδη. Το θέμα είναι όμως ότι
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, το ερασιτεχνικό box είναι η βάση. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποφύγεις ξαφνικά να ξεφυτρώσεις επαγγελματίας. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί. Οπότε μέχρι αυτό το σημείο που θα ξεκινήσουν οι μπιγμάχοι έχουν διαμορφώσει πάρα πολλά πράγματα. Στον επαγγελματισμό θα το κάνει για τον εαυτό του και είναι μια άλλη διαδικασία. Εγώ βλέπω πολλούς αθλητές όμως στην Ελλάδα οι οποίοι ξεκινάνε κατευθείαν επαγγελματικό αγώνα. Τους είχα σε προπόνηση μαζί μου ένα μήνα και μετά τους είδα να παίζουν σε κάποιο βραδινό event αγώνα. Πληρωθήκανε. Όχι. Οπότε δεν λέγεται επαγγελματικό. Επαγγελματικό θα πρέπει να εκπληρούνται. Εγώ δεν σου βάζω καν ομοσπονδία, έτσι. Ο όρος ότι ουσιαστικά ένας προσφέρει την υπηρεσία του και άλλος αμείβει, πληρώνει. Προφανώς οπότε δεν λέγεται επαγγελματικό. Έκανε ένα επίσημο σπάρινγκ. Έκανε κάτι, ένα αγώνα που το συμφωνήσανε. Δεν μπορεί να λέγεται επαγγελματικό. Λέμε τυπικά τώρα, έτσι, με τον τρόπο. Δεν θέλω να το μειώσω. Μπουνιές παίζει ο άνθρωπος. Έτσι, αλλά από τη στιγμή που δεν πληρώθηκε, δεν λογίζεται επαγγελματίας. Θέλω τη γνώμη σου και σε κάτι επ' αυτού. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των promoters και των αθλητών. Οι αθλητές λένε: εγώ παίζω μπουνιές, κάνω ράνο και παίρνω 100-200 ευρώ, που λέει ο λόγος. Γιατί τόσα παίρνουν στις επαγγελματικές διοργανώσεις. Και απ' την άλλη είναι ο promoter. Ο promoter και σου λέει: κάτσε ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να γεμίσω το event μου. Μπαίνω μέσα με τα τσαρούχια, που εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν βγάζουν πολλά λεφτά οι promoters στην Ελλάδα. Αυτό δεν το συζητάμε. Δεν βγάζουν πολλά λεφτά, βγάζουν προφανώς. Όμως για να το κάνουν, για να απασχολούν τον χρόνο τους, μάλλον βγάζουν χρήματα. Πιστεύεις ότι βγάζουν? Ναι, πιστεύω ότι βγάζουν. Άμα έχει ο άλλος διοργανώσει, οι οποίες κρατάει 2, 3, 5, 10 χρόνια. Άμα κάνεις μία-δύο διοργανώσεις και βλέπεις ότι μπαίνεις μέσα, δεν συνεχίζεις, δεν κάνεις τρίτη, τέταρτη. Άρα δίνεις το δίκιο στον αθλητή που παραπονιέται και δεν. Όχι, παίρνει. Εγώ δεν δίνω το δίκιο σε κανένα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί παραπονιέται. Σου προσφέρει αυτά, πήγαινε παίξε, μην πηγαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε. Αξίζει όμως ένας αθλητής να αγωνίζεται για τόσο μικρά ποσά στην Ελλάδα σε ένα τόσο δύσκολο? Γιατί είναι δύσκολο να παίζεις μπουνιές. Δεν είναι εύκολο να ανεβαίνεις πάνω στο ring και να παίζεις μπουνιές. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει ερασιτεχνικό και να το κάνει καθαρά για την ομάδα του, για το εθνόσημο και για πολύ υψηλότερους στόχους από ότι 100 ευρώ. Αλλά το συγκεκριμένο το θέλει μεγαλύτερο μεγαλείο ψυχής, έτσι, από το επαγγελματικό. Ναι, εντάξει. Παλιά ήταν μόνο αυτό όμως. Και γι' αυτό και άνθρωποι και σαν εμένα και άλλα παιδιά, που γιατί είχαμε, μιλάμε στην Ελλάδα, έχουμε απίστευτα ταλέντα. Έχουμε πυγμάχους που θα μπορούσαν να κάνουν τεράστια καριέρα, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε σε αυτό το δίλημα. Του συνεχίζω να παίζω μπόξε για το τίποτα ουσιαστικά, ή ρισκάροντας τα πάντα, αν το συνεχίζαμε τέλος πάντων, ή θα κοιτάζαμε τι θα κάνουμε επαγγελματικά να ζήσουμε και όλα αυτά. Οπότε ουσιαστικά θα φτύκανε πολλά ταλέντα. Αλλά νομίζω για 100 ευρώ γενικά τα ιδιώδη σου δεν πρέπει να τα πουλάς. Λίγα δεν είναι? Είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Οπότε ξέρω εγώ τι αγοράζει 100 ευρώ, τις φωτογραφίες του Facebook. Την αναγνώριση, αυτή τη μικρή αναγνώριση και προβολή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε αθλητής σε συγκεκριμένα αγώνα. Αυτό δεν θα σε βοηθήσει όμως επαγγελματικά, γιατί κατ' ουσίαν αγώνας που δεν γράφεται δεν έχει μεγάλη σημασία. Οπότε θα σε βοηθήσει πού? Υπάρχει όμως και αυτό, ότι υπάρχουν αθλητές στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μέτριοι στις ικανότητές τους και έχουν πάρει υπερβολική προβολή λόγω του Five Force. Λέω εγώ, λόγω οποιοδήποτε. Λόγω οποιοδήποτε λόγου. Τέλος πάντων έχουν την προβολή. Και όμως οι ικανότητές τους είναι μέτριες. Αυτό για σένα είναι θεμητό? Είναι αποδεκτό, μάλλον. Αποδεκτό είναι. Από τη στιγμή που γίνεται να αποδεχτώ. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ πράγματα τα οποία γίνονται να αρχίσω να αντιτίθεμαι. Γίνεται, οπότε είναι αποδεκτό. Δεν μπορώ παρά να το αποδεχτώ. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που όλα αυτά θα δρομολογηθούν, δηλαδή θα υπάρξει μια ομοσπονδία που θα τους βάλει σε μια κατάταξη και θα λέει: εσύ νίκησες και γράφεται, εσύ έχασες και γράφεται, και όχι ο καθένας να δημιουργεί το δικό του ρεκόρ βάσει Facebook, νομίζω ότι το λεφτό θα σταματήσει. Το ερασιτεχνικό box δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και γι' αυτό που μου αρέσει. Είναι άκρος τίμιο. Δηλαδή, ξεκινάς από μια κατηγορία, αν δεν περάσει την επόμενη, τελειώνει. Πας σπίτι σου. Αν δεν είσαι καλός, δηλαδή, απλά θα χάνεις, κάποια στιγμή απογοητεύεσαι και φεύγεις. Δεν μπορεί να μη σου έχει τύχει στο σχολείο σου όμως να έρθει κάποιος και να ασχολείται μόνο με το coach, να πάρουμε κανένα αγώνα, να μας δει καμιά γκόμενα που λέει ο λόγος, να προβληθούμε. Ναι, νομίζω δεν κάθεται πολύ μαζί μου αυτός ο αθλητής. Δεν κάθεται πολύ μαζί μου. Δεν βοηθάω πολύ εγώ σαν προπονητής αυτές τις καταστάσεις. Είμαι αρκετά αντιεμπορικός. Θέλεις να είσαι αντιεμπορικός? Μ' αρέσει να είμαι αντιεμπορικός. Γιατί αυτό? Γιατί νομίζω είναι προς όφελος δικό μου και των ανθρώπων που έχω γύρω μου. Το να είμαι αντιεμπορικός και ουσιαστικός. Έτσι το αισθάνομαι. Δουλεύεις με πολλά νέα παιδιά στην πολλά, σχολή σου. Τόσα θεωρώ πραγματικά είναι πολύ χαρούμενο. Θέλω να μου πεις την κλασική καθημερινή ιδιαιτερότητα που συναντάς έναν νέο Έλληνα που θέλει να σκηθεί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
στοιχείο μάλλον του Έλληνα. Εντάξει, πρόβλημα. Ναι, νομίζω ότι τα θέλουν πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι ξέρεις, δεν έχουν καταλάβει το. Δεν μπορεί καλά, αυτό δεν μπορεί να το γνωρίσει κανένας, αυτό το βάθος αυτού του αθλήματος. Δηλαδή μετά την πρώτη εβδομάδα ή πρώτο μήνα, να μην υπερβάλλω, ή έχει πάει σπίτι του, ή αντιλαμβάνεται αυτό το μεγαλείο και αρχίζει και ψάχνει. Γιατί πραγματικά είναι πολύ βαθύ άθλημα το box. Ο λόγος που πάει στο σπίτι του, ζορίζεται στην. Είναι γιατί δεν δύσκολη είναι... προπόνηση. Ναι, δεν μπορεί να τη διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Αν θεωρεί ότι κάνοντας, ας πούμε, πολλά βάρη ή φουσκώνει πολύ τα μπράτσα του ή χτυπώντας το σάκο ότι θα γίνει επιμάχος, αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Και ειδικά στη δικιά μου σχολή που δουλεύουμε πάρα πολύ τεχνικά. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κομμάτι... πάρα πολύ αυτό με τα βάρη που λες. Ψάχνουν όλοι να γυμναστούν με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πολλές παραλίες, μάλλον. Οπότε πρέπει να συνδυάσουμε τις παραλίες με τον box με έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Μπορώ πάντως να διαβεβαιώσω και εγώ ότι αν δεν έχεις κάνει μια προπόνηση πυγμαχίας, δεν έχεις γυμναστεί ποτέ στη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ διαφορετικό. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ημέρας και νομίζω ότι βοηθάει τον κόσμο να γυμναστεί σωστά και αυθεντικά. Γιατί η ουσία δεν είναι να σηκώνεις απλά τα βαράκια. Ναι, και φαντάσου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν και το επίπεδο, ας πούμε, των προπονήσεων των εθνικών ομάδων. Τα κάμπινγκ που περνάνε τα παιδιά όταν κάνουν πάνω στα προολυμπιακά ή νομίζω παλαιότερα, τώρα δεν ξέρω αν γίνονται με αυτή τη συχνότητα, αλλά παλαιότερα, ας πούμε, στα κάμπινγκ των εθνικών ομάδων ήταν 2-3 προπονήσεις την ημέρα. Ήταν, μιλάμε για, για δύσκολο. Τα κάμπινγκ πάντως στο εξωτερικό εννοείς, έτσι. Εξωτερικό και στο εσωτερικό γινόντουσαν. Είναι σε καλό επίπεδο στο εσωτερικό. Γιατί όλοι κοιτάνε να φύγουν στο εξωτερικό. Ακούω διάφορους να λένε θέλω να πάω στη Ρωσία να κάνω προπόνηση. Ένα αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Νομίζω κάποια στιγμή είχε γίνει τώρα ένα τελευταίο κάμπινγκ εκεί πέρα μια εβδομάδα περίπου προετοιμασία. Είναι καλό υπό την έννοια ότι μαζεύονται οι καλύτεροι αθλητές μεταξύ τους, οπότε μπορούν να κάνουν τα σπάνινγκ και όλα αυτά. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Έχεις κάποιους αθλητές που αγωνίζονται στο ερασιτεχνικό. Πώς βλέπεις το επίπεδο σαν προπονητής γενικότερα, είσαι και μια κοπέλα. Θέλω να μου πεις στις γυναίκες πώς βλέπεις αρχικά το επίπεδο και βέβαια μετά στους άντρες και αν υπάρχουν κάποιοι αθλητές που ξεχωρίζεις. Ναι. Στις γυναίκες το επίπεδο, εντάξει, είναι λιγότερες οι γυναίκες. Οπότε κατ' ουσίαν τα πρωταθλήματά τους δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Ελπίζω με τον καιρό αυτό να αλλάξει. Γιατί βλέπεις ότι οι γυναίκες έρχονται πλέον στις σχολές μας. Έχουμε αρκετά καλό ποσοστό γυναικών. Αλλά εντάξει, είμαστε και μικρή χώρα. Είναι. Εντάξει, ζορίζει αυτό για τις γυναίκες. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που δεν υπάρχουν αθλήτριες καν, κατηγορίες που δεν γίνονται. Αυτό συμβαίνει. Όμως αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Δηλαδή το ότι οι γυναίκες μπαίνουν πλέον στα μαχητικά. Γιατί παλιά ήταν πολύ ξένο αυτό για τις γυναίκες, έτσι. Ναι. Δηλαδή. Είχαν ένα φρένο σε αυτό το θέμα, να μην χτυπηθώ. Ναι, ναι, δεν ήταν θηλυκή η διαδικασία όλο αυτό και χόμπι. Δεν θα νομίζω θα το τολμούσε εύκολα η γυναίκα να το πει αυτό, όπως ήταν οι παλιές αθλητρίες. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και στους αγώνες στους επαγγελματικούς που βγαίνουμε τρομερό ζήλο όταν αγωνίζονται πάνω στο ρίγκ. Ίσως καμιά φορά περισσότερο και από τους άντρες. Αυτό νομίζω είναι λόγω φύσης. Το αίσθημα επιβίωσης, δεν ξέρω. Έχουν αυτό το μητρικό, το προστατεύω το μωρό μου, οπότε. Είναι πολύ άγριες πάνω στο ring. Δηλαδή, ειδικά στα πιο αρχάρια του στάδια, πριν ακόμα αντιληφθούν την ουσία του box που πλέον μπαίνουν στο τεχνικό κομμάτι, βλέπεις ότι είναι πιο σκληρές από ότι η μία με την άλλη, έτσι, μεταξύ τους. Αλλά το παράπονο του κόσμου όταν συζητάω για τις γυναίκες στα μαχητικά, τις οποίες στηρίζω πάρα πολύ, είναι ότι δεν βλέπουν ίχνος τεχνικής. Ότι δεν βλέπουν τι. Δεν βλέπουν τεχνική πάνω στο ring. Αυτό το... Από τις γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ανάλογα τον αγώνα που θα δεις. Υπάρχουν αθλήτριες οι οποίες είναι πάρα πολύ τεχνικές και μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, πολύ καλύτερα από άντρες. Δηλαδή, θα μπορούσαν να παραδειγματιστούν άντρες από αυτές. Να πούμε και μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, ποια είναι η γνώμη σου για τη Χριστίνα Λιναρδάτου, η οποία αγωνίστηκε για μια σπουδαία ζώνη πριν από λίγο καιρό. Ναι. Μεγάλα. Καλά, θεωρώ ότι ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην Ελλάδα η Λιναρδάτου. Δεν την ξέρω προσωπικά, την έχω παρακολουθήσει από το διαδίκτυο και μιλάμε εκπληκτική πυγμάχος. Είναι παράδειγμα για άντρες πυγμάχους. Δηλαδή, μπορεί να δεις αγώνα της και να βγάλεις κινήσεις. Θα δυσκολευτείς βασικά να βγάλεις κινήσεις της. Εσύ, όταν προετοιμάζεις αθλήτριά σου να κατέβεις στους αγώνες, το ερασιτεχνικό, sparring partners. Άντρες. Πηγαίνουμε άντρες στη σχολή, κυρίως άντρες στη σχολή, αλλά πηγαίνουμε, κανονίζουμε με φίλους προπονητές τα κιλά που έχουμε, ποιος είναι, τι κάνουμε και κάνουμε ζευγάρια. Τι να κάνουμε. Τι πιστεύεις ότι βοηθάει περισσότερο τις γυναίκες, να κάνουν σπάρινγκ με γυναίκες, ίδια κιλά, μεγαλύτερα κιλά ή να παίζουν και με άντρες. Ο ανταγωνισμός θα βοηθήσει τον οποιοδήποτε αθλητή είναι στο επίπεδό του. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θα κάνεις είναι καλό θεμητά, αλλά προπονητικά.
θα βοηθήσει. Αλλά αν δεν έχεις κάνει το ακριβώς αυτό που θα αντιμετωπίσεις με τον πιο πλήρη τρόπο, με την πιο πλήρη εξομοίωση, δεν έχεις κάνει καλή δουλειά στην προετοιμασία σου. Δεν είσαι αυτής της φιλοσοφίας, βάλ τον μέσα με έναν που έχει 500 αγώνες, να σε σπάσει το ξύλο, να συνηθίσεις. Ασφάλως, τον βάζεις μέσα, βγάζεις φωτογραφίες. δεν είναι σοβαρό αυτό. Μπορείς να βάζεις και να συνηθίσει, υπό την έννοια ότι να μην τους έχει θεούς, να μην τους φοβάται όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, αν το έχεις συζητήσει και συνεννοηθεί με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κρατηθεί, έτσι, να βάλεις μέσα να πάρει μια πολύ όμορφη εμπειρία. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να τον προσέχεις πάρα πολύ τον αθλητή στα πρώτα του χρόνια, ειδικά να μην χτυπήσει. Υπάρχει πολύ αυτό στην Ελλάδα. Και καεί ο αθλητής. Ότι σε προπονήσεις μπορεί να δεις παίκτες οι οποίοι είναι έμπειροι να παίζουν με νεαρούς και οι προπονητές να. Σε Ελλάδα μπορείς να δεις τα πάντα. Μπορείς να δεις τα πάντα. Ναι, ακόμα και τους ίδιους προπονητές να παίζουν αυτό το ρόλο. Εσύ βάζεις γάντια με αθλητές σου. Πολύ σπάνια, αλλά ναι. Και πολύ προσεκτικά και όχι ανταγωνιστικά καθόλου, δηλαδή πολύ τεχνικά. Πλέον έχω κάνει αθλητές που είναι καλύτεροι από μένα, οπότε δεν με παίρνει. Α, έτσι το σκέφτεσαι. Τους πιτσιρικάδες που θα έρθουν στην σχολή και έχουν μια νοοτροπία έτσι λίγο, είμαι μάγκας, μπαίνω να μάθω πέντε μπουνιές, να παίζω και λίγο έξω, να είμαι και μάγκας στο σχολείο. Ναι. Αυτούς πώς τους διαχειρίζεσαι? Νομίζω γιατί ότι θα υπάρχουν τέτοιοι, δεν ξέρεις, τώρα πλέον στην αρχή χρειαζόταν διαχείριση από μένα, γιατί ήμουν και πιο μικρός και δεν υπήρχε μια πολύ σαφής κατάσταση στη σχολή. Πλέον τώρα είναι τέτοιο το κλίμα της σχολής που γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή από μόνοι τους φεύγουν, βλέποντας αυτό που συμβαίνει από τους άλλους γύρω-τριγύρω, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σεβασμός, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το εφαρμόζω στη σχολή μου. Οπότε παραδειγματίζονται και τους αρέσει και αφομοιώνονται, γιατί έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο αυτό στη σχολή μου, ή απλά φεύγουν πάρα πολύ σύντομα. Το οποίο και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είσαι της άποψης διώχνω τον απίθαρχο μαθητή? Τον διώχνω ή δεν τον διώχνω? Ανάλογα, πολύ ανάλογα. Και ναι και όχι. Αν είναι μια περίπτωση που δουλεύεται, θέλω πάρα πολύ να δουλέψω. Αν είναι μια περίπτωση που δεν δουλεύεται από θέμα χαρακτήρα, εννοείς. Από θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, ο άλλος θα πρέπει να σου δώσει το κίνητρο ότι ξέρεις, ναι, θέλω να με βοηθήσει. Απ' την άλλη, θα δεις ότι μπορεί ξέρεις, να του ξεφεύγει. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Αν βλέπεις έναν άνθρωπο όμως που θέλει να επιβάλλει τη δικιά του ροή σε μια ροή, ξέρω εγώ, 50-100 ατόμων που περνάμε εμείς από τη σχολή μέσα στο μήνα, στη μηνιαία μας ας πούμε κατάσταση, δεν γίνεται. Αυτός θα πρέπει να φύγει, ή θα φύγει μόνος ή θα τον διώξω εγώ. Είναι τόσο απλό. Λέγαμε πριν για το ερασιτεχνικό. Θέλω να μου πεις και λίγο το επίπεδο που βλέπεις στην Ελλάδα, κάποιους αθλητές που ίσως ξεχωρίζεις. Στο ερασιτεχνικό box αθλητές. Ο Τσανικίδης είναι νομίζω αυτή τη στιγμή ίσως από τους καλύτερους Έλληνες πυγμάχους. Τσαγκράκος, αλλά είναι μια γενιά ας πούμε έτσι, αρκετά πιο παλιά, που είναι πολύ καλός αθλητής και αυτός. Έχεις κάποιον στο μυαλό σου να σου... Διαφορά γενιάς, τότε εσύ, ναι, και η γενιά σου και σήμερα. Mm-hmm. Ποιοι ήταν καλύτεροι αθλητές, ποιοι είχαν μεγαλύτερο ταλέντο, ποιες ήταν οι διαφορές? Θες να σου πω παλιούς αθλητές που ήταν καλοί? Και αν ήταν καλύτεροι από τους τωρινούς. Φαντάζομαι θα στηρίξεις, επειδή νοσταλγείς, θα στηρίξεις τη γενιά σου. Όχι, δεν είμαι άνθρωπος που στηρίζω εκεί πέρα που στέκομαι, γιατί αυτό είναι πολύ ιδιωτελές και δεν μου αρέσει καθόλου. Ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα πυγμαχικά, βασικά καλύτερα τα πράγματα πυγμαχικά ήταν εκεί πέρα στο προολυμπιακά, λίγο πριν το 2004 και λίγο μετά λόγω της συγκεκριμένης ταχύτητας. Οπότε οι αθλητές είχαν πιάσει από ένα πολύ υψηλό επίπεδο τότε. Αυτό μπορώ να στηρίξω. Αυτό δηλαδή είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ας πούμε, να το αφισβητήσει οποιοδήποτε. Δεν έχει να κάνει δηλαδή αν ήταν λίγο γενιά μου ή ξέρω εγώ και τώρα τα παιδιά. Αθλητής η γενιά σου ήταν ο Σπύρος Ιωαννίδης. Ήταν, ναι. Τον είδαμε και σε μια επόμενη γενιά. Είδατε ψύγμα του Ιωαννίδη. Δεν έχει σχέση. Υπήρχαν αθλητές δηλαδή πολύ καλοί. Υπήρχαν αθλητές πολύ καλοί. Υπήρχαν αθλητές πάρα πολύ καλοί. Και ο Γιαννούλας όπως ήταν. Και μιλάω τώρα, σου λέω προολυμπιακά έτσι. Δεν πιάνω γενιά Στεφανόπουλη και τέτοια που ήταν κορυφαίοι αθλητές. Γιατί όμως τότε βγαίνανε τέτοιοι αθλητές και τώρα ίσως να μην έχουν φτάσει στο επίπεδο αυτό? Ξέρω, είναι απλά είμαστε σε μια καμπή του αθλήματος. Είμαστε σε μια καμπή της Ελλάδας, σε μια καμπή της κοινωνίας. Γιατί να μην είναι και στο box? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, γιατί τώρα πυγμαχικά να πηγαίνουμε σούπερ, ενώ όλα τα άλλα πράγματα πέφτουν? Ωραία, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Mr. Durst, yeah. We need your help. Pulling into the diner about now should be four top secret agents. One of them is carrying a briefcase. Your mission is to obtain the disc from the briefcase.
Επιστρέφουμε εδώ, Βασίλη, να πούμε κάποια αποτελέσματα χτες που έγιναν στην Χίο, στην διοργάνωση Dragon of the Ring. Είναι εκεί ο ανταποκριτής μας Μάνος Ναυροζίδης, ο οποίος είναι και παρουσιαστής. Τελεί δύο ρόλους. Η διοργάνωση ήταν του Θοδωρή Πολίτη, είχε πολύ θέαμα, είχε και νοκάουτ από τους Έλληνες αθλητές οι οποίοι αντιμετώπισαν Τούρκους, ο Σοφοκλέους, η Καραγεωργίου και ο Γκίκας κέρδισαν τους αντιπάλους τους. Έχασε ο Γιάννης Μπούκης, ο οποίος όμως το αποτέλεσμα ξεσήκωσε διαμαρτυρίες, όπως μαθαίνουμε, ενώ υπήρξε και μια εμφύλια αναμέτρηση μεταξύ του Κώστα Μιρζάεφ και του Σοκράτη Κερπάτση με νικητή τον πρώτο στον έξτρα γύρο σε ένα πολύ θεαματικό μάτς, όπως μαθαίνουμε. Πώς βλέπεις γενικότερα τις διοργανώσεις στην Ελλάδα, τις επαγγελματικές και kickboxing και τα λοιπά, και γίνονται και στην επαρχία? Αυτό είναι πολύ καλό πλέον. Ναι, ναι, είναι καλό. Είναι καλό γιατί προωθούνται τα αθλήματα αυτά και στην επαρχία, που όπως και να το κάνεις δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες, τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν οι άνθρωποι στα κέντρα. Υπάρχουν αθλητές που έχεις στην σχολή σου και υπάρχουν προτάσεις το επόμενο διάστημα να αγωνιστούν σε κάποια επαγγελματικά event? Γενικά τα κυνηγάς αυτά, μιλάς με τους promoter? Γενικά κοιτάω περισσότερο, μιλάω, αλλά κοιτάω πολύ περισσότερο το ερασιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή περιμένω πρώτα να καταξιωθεί ο αθλητής μου ερασιτεχνικά και από εκεί πέρα να κάνουμε και το κομμάτι μας προς τα εκεί. Πού πιστεύεις ότι υπολείπεται πάρα πολύ μια επαγγελματική διοργάνωση του εσωτερικού σε σχέση με μια του εξωτερικού? Γιατί Βλέπουμε εντυπωσιακά πράγματα, εντυπωσιακά φώτα, χορεύτριες. Ναι, αυτό το έχουμε πολύ. Παρουσιαστές εντυπωσιακούς. Το έχουμε όλο αυτό. Τι λείπει? Θέαμα, εντάξει, πέφτει και ξύλο, καλό, δεν μπορείς να πεις. Ναι, ναι. Τι πιστεύεις ότι υπολείπεται? Δεν ξέρω, ίσως να. Η δομή αυτή που μιλήσαμε γενικότερα. Η δομή αθλητική που δεν υπάρχει, οπότε φυσιολογικά και σε αυτά τα event υπάρχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ότι οι αθλητές, ας πούμε, και τα ταιριάσματα και όλα αυτά είναι δηλαδή πάνω κάτω, ας πούμε, στο χέρι του κάθε διοργανωτή. Οπότε ο καλός ή ο κακός είναι ο καλός του κάθε διοργανωτή ή ο κακός του αλλού ή οτιδήποτε. Το matchmaking είναι ένα θέμα, νομίζω. Είναι ένα θέμα. Είναι υποκειμενικό. Από τη στιγμή που μπαίνει στην υποκειμενική σφαίρα, από εκεί πέρα δεν θα γίνουν πράγματα τα οποία είναι. Θεωρείς ότι το matchmaking σε μια διοργάνωση επαγγελματική πρέπει να το κάνει ο promoter, που ίσως να μην έχει και ιδιαίτερη σχέση με το? Στην Ελλάδα κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή είμαστε δασκάλοι, είμαστε διοργανωτές, είμαστε promoter, γνωρίζουμε δύο-τρεις τέχνες. Οπότε γιατί όχι και ένας promoter να μην κάνει και παραπάνω ρόλο. Βλέπουμε και τις MMA να ανεβαίνουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είχες έναν αθλητή, ναι, ναι, τον οποίο γύμναζες, τον Αλέξη τον Νικολακόπουλο, ναι, ο οποίος είναι και σε top επίπεδο βέβαια στην Ελλάδα. Ναι, ναι, φτάσαμε σε πολύ καλό επίπεδο. Ποια είναι η γεύση γενικότερα για τις MMA, ποια είναι η άποψή σου αν σ' αρέσει το MMA? Είναι ωραίο και εντυπωσιακό σπορ, αγώνισμα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται ακόμα. Είναι ακόμα στην πολύ αρχή του. Οπότε, εντάξει, έχει καλούς αθλητές. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα σε αυτό, ότι έχουμε και πολύ καλά παιδιά, για ένα περίεργο λόγο. Γιατί περίεργο? Περίμενες ότι στο κλουβί ίσως να μπαίνουν πιο άγριοι τύποι, έτσι, να το θέσουμε έτσι. Εντάξει, εγώ γνωρίζω από μέσα, έτσι, εγώ του λέω για τον κόσμο πώς το βλέπει. Αλλά παραδόξως έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή, πώς είναι ο Αλέξ, πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ο Αλέξ ο Νικολακόπουλος, πώς είναι ο αδερφός του, ο Μπίλι, πώς είναι ο Σοκόλης, πώς είναι ο Τόνι. Είναι πολύ καλοί, πολύ καλοί άνθρωποι. Και καλοί αθλητές. Και καλοί αθλητές, δηλαδή έχουν από πίσω πράγματα. Αυτό είναι καλό, οπότε δηλαδή, μακάρι να παραδειγματιστούν και άλλοι από αυτούς. Να μην μπούμε σε όλο αυτό, τέλος πάντων, που γίνεται στο παγκόσμιο στερέωμα. Αν κάποιος αθλητής τέτοιου επίπεδου σε MMA πυγμαχικά είναι στο 1, στο 2, με κλίμακα το 10, πόσο εύκολο είναι να τον δουλέψεις αυτόν τον αθλητή και να το φτάσεις σε ένα λίγο καλύτερο επίπεδο, να τον βελτιώσεις? Είναι δύσκολη αποστολή προπονητικά για σένα αυτό? Ανάλογα τη διάθεση που έχει ο ίδιος. Νικολακόπουλος, ας πούμε. Ήταν αρκετά εύκολο. Δηλαδή, φαντάσου ότι τον πήρα σχεδόν στο σημείο 0. Έτσι, δηλαδή πυγμαχικά νομίζω είχε κάνει ένα αγώνα kick, κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν, ξέρεις, κάποια στιγμή παλιά, δεν ήταν σε πολύ. Είχε κάνει ένα σύστημα κουμφού, τέλος πάντων.
Το πάει το κουνφού του Νικολακόπουλου. Ναι, ναι, έχει αυτό το ζεν. Αλλά ήταν πολύ καλό τέλος πάντων. Δηλαδή, φαντάζομαι μέσα σε 2-3 χρόνια κατορθώσαμε να στεκόμαστε και ίσως να είμαστε και από τους καλύτερους στην όρθια μάχη στο είδος του. Πλέον δηλαδή έπαιζε, δεν μπορούσε να τον παίξει κάποιο. Κάτι έδαφος, το οποίο το είχαμε γράψει κορυφαίο. Και εμείς στο Fight Sports. Ναι, ναι, ήταν πολύ καλό. Ήταν η κοινή παραδοχή αυτό και γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε και πυγμαχικά παιχνίδια. Είχαμε κάνει αρκετά sparring πιο πριν παίξει. Αλλά ήθελε να δουλέψει. Είχε τη διάθεση, είχε την αφομοίωση, είχε όλο αυτό το ταλέντο. Γιατί αυτό το δίπτυχο, αν δεν πληρείται, δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Δηλαδή διάθεση και ταλέντο. Χαρακτηριστικά και... θυμάμαι και το μάτς με τον Μπλασάρη, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το πρώτο νομίζω. Ναι, ναι. Είχε χάσει ο Νικολακόπουλος το πρώτο. Ναι, ναι. Ήταν όμως πυγμαχικά, φαινόταν ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Ναι, ήταν όντως σε αρκετά καλό επίπεδο. Δεν είχαμε αποδώσει τα μέγιστα σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά εντάξει. Νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ντεμή. Δηλαδή κάποιος το έδινε και έτσι και αλλιώς. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε, να τα πιάσουμε όλα μαζί. Πρόσφατα πιάστηκε στο UFC ντοπέ ο Μπροκ Λέσναρ. Ναι. Περίεργο, Ποια είναι η άποψή σου για τα λεφτά? Δεν του φαίνεται. Αυτό μου γράφουν όλοι, ότι μα μόνο γάλα γαϊδούρα πίνει και τα λοιπά. Είναι σίγουρο, ναι. Βασιλικό πολιτό κυρίως. Είναι πρόβλημα πλέον τα αναβολικά τη σημερινή μέρα για την νεολαία? Είναι παντού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τώρα με τον box ή οτιδήποτε. Έτσι. Είναι παντού. Αυτό δηλαδή για να μπάνιο θα πας και θα το καταλάβεις. Δεν τίθεται θέμα. Είναι σε μια εποχή που ούτως ή άλλως κυριαρχεί η εικόνα, γιατί να μην κυριαρχεί και αυτό. Υπάρχει, έχει ζήσει ποτέ περίπτωση να έρθει ένας μαθητής και να σου πει δάσκαλε να πάρουμε τίποτα να γίνουμε λίγο πιο, να δείχνουμε τουλάχιστον στον αντίπαλο με Τραμπ πιο πολύ? Έλας από διδύνα σε τρυπήσω. Υπάρχουν τέτοια, μην το γελά, το ξέρεις ότι υπάρχουν. Προφανέστατα υπάρχουν και τα έχω ακούσει και τα γνωρίζω μια χαρά. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν στέκει. Και δεν στέκει για την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή για το επίπεδο που δουλεύουμε δεν στέκει. Σε επαγγελματικό επίπεδο αργότερα κάπου ίσως, ας πούμε, και να... Ωραία, θα κάνω και εγώ το δικηγόρο. Και να είναι ένα κοινομιστικό αυτό, έτσι. Θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Υπάρχουν αθλητές που μπαίνουν μέσα και έχουν απέναντί τους αθλητές αναβολισμένους και στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και θα σου πει, ρε δάσκαλε, πού πάω τώρα, αυτός θα μου κόψει το κεφάλι. Ναι. Δεν θα το κόψει το κεφάλι. Αυτό. Έχουμε ένα πολύ καλό στο box, ότι ουσιαστικά ο παράγοντας δύναμη είναι ένα σκέλος σε εκατοντάδες από τα πράγματα που πρέπει να πληρεί ένας αθλητής για να είναι καλός. Εάν σε όλα τα υπόλοιπα είναι τόσο καλός και σε αυτό παίρνει αναβολικά, σίγουρα θα είναι καλύτερος. Εάν παίρνει μόνο αναβολικά, απλά θα κάνει πολύ ωραίο σώμα. Και τίποτα άλλο. Αυτό έχουμε το καλό στο box. Δεν είναι άθλημα μόνο δύναμης ή ταχύτητας. Έχει ένα απίστευτο εύρος προσόντων που πρέπει να πληρεί ένας πυγμάχος. Την αδρία του, την ευληγησία του, την ταχύτητα, το timing, την εξυπνάδα, τη στρατηγική, τη δύναμη. Οπότε τα αναβολικά, ναι, βοηθάνε. Το πρόβλημα όμως εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι. Δεν υπάρχει έλεγχος, ναι. Προφανώς. Γιατί και στο εξωτερικό υπάρχει έλεγχος, τους πιάνουν όλους. Περιμένω δηλαδή, να κάνουν τεστ ο Λέσναρ για να το πιάσουν. Το περίεργο δεν τον είχαν πιάσει παλαιότερα. Το θέμα είναι όμως ότι στη νεολαία έχει μπει η σκέψη ότι αυτό, μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις όμως. Και όχι μόνο στα μαχητικά. Ναι. Και στο Στίβο υπάρχουν πολλά κρούσματα και στην Άρση Βαρών και με Ολυμπιονίκες. Στη νεολαία έχει μπει στο μυαλό ότι ο εύκολος δρόμος είναι ο δρόμος ο ιδανικός. Αυτό είναι το πολύ άσχημο. Θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν να εκπαιδεύονται. Εάν πρώτα κάνουν το δικό τους κομμάτι και φτάσουν σε ένα σημείο να είναι αυτός ο παράγοντας, σημαίνει ότι θα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να παίζουν Ολυμπιακά. Σε Ολυμπιακά επίπεδα. Και μιλάμε για πολύ υψηλό επαγγελματισμό οι Ολυμπιονίκες. Έτσι. Εκεί πέρα μπορεί και να γίνει. Γιατί νομίζω ότι γενικά γίνεται. Είναι κάτι που γίνεται, ένα κοινό μυστικό. Mayweather, Pacquiao, ναι. Τέτοιου τύπου, Canelo, ναι. Μεγάλοι αθλητές. Ποιος αρέσει καταρχάς από όλους? Μου άρεσε από ο Pacquiao, μου άρεσε. Και ο Mayweather μου άρεσε, δεν μπορώ να πω. Ο Pacquiao μου άρεσε γιατί ήταν πιο θεαματικός. Δηλαδή το παίζει όλο το παιχνίδι. Δεν θεωρείς το Mayweather φοβιτσιάρι, όπως το λένε? Όχι, διάφοροι. Ούτε κατά διάνοια. Δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, αν είσαι φοβιτσιάρις. Πάντως το match μεταξύ τους δεν ήταν και κάτι το τόσο τρομερό. Σούπα ήταν. Σούπα, εντελώς. Εντάξει, όταν έχει φτάσει όλο στο 38 του και θέλει να διαχειριστεί το ρεκόρ του, ίσως καλά κάνει. Έχει αποδείξει όμως τον εαυτό του σε παλαιότερα. Δηλαδή και σε ένα τεχνικό που έχει ξεκινήσει. Γιατί μην ξεχνάμε όταν έφτασε να παίζει επαγγελματικά, όχι στον 31ο αγώνα του που είδαμε, έτσι. 31ο. Πριν παίξει τον πρώτο του επαγγελματικό, έχει παίξει καμία 150 στα τεχνικά παιχνίδια. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει καταξιωθεί. Έχει πάρει με παγκόσμια μετάλλια. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά και φτάνει να παίξει μετά με όλους τους κορυφαίους κατηγορίες.
κατηγορία του. Λίγο με τον Πακιάο μα τα χάλαγε εκεί πέρα που τον απέφευγε. Αλλά γενικά έχει αποδείξει τον εαυτό του. Περιμένει να οριμάσει ο Πακιάο και μετά να παίξει. Αυτό εκεί μα τα έχει χαλάσει. Αλλά γενικά του είχε πάρει όλου σκούπα. Τώρα δεν μα τα λένε καλά δείγμα. Τώρα δηλαδή έχουν γίνει όλοι πολύ επιλεκτικοί. Δεν φτάσαν στα 39 του όμω για να γίνουν. Αυτή είναι η διαφορά που παρατηρώ σε σχέση με τι MMA και την πυγμαχία. Ότι ναι. Στι MMA πάει ο Ντάνα Ουάιτ και λέει. Ο Κόνορ Μακγκρέγκορ θα παίξει με τον Νέι Ντίας, ο κόσμος θα χαλάσει. Ενώ στην πυγμαχία βλέπουμε αθλητές συνέχεια να διαλέγουν αγώνες. Δεν παίζουν οι καλύτεροι. Δηλαδή τώρα ο Κολόφι έχει γίνει αυτό, ναι. Με τον Κανέλο αυτό είναι το ένα μάτς καημός για όλους μας. Για όλους μας, δηλαδή, πραγματικά. Ποιον θα έβλεπε νικητή. Δοκιμαστεί... Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν έχει δοκιμαστεί ο Γκολόβκιν με τέτοιο επίπεδο αθλητές. Ενώ ο Κανέλο έχει παίξει με τους κορυφαίους, έχει παίξει με καλούς αθλητές τέλος πάντων. Οπότε δεν το ξέρω. Νομίζω, ο Γκολόβκιν μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικό το match. Έτσι έπρεπε να ήταν το Πακιάο Mayweather του Κότο με τον Κανέλο. Φοβερό ναι, box, πολύ θέαμα και ο Κότο είναι εξαιρετικός. Ναι, ναι. Πολύ, ανέβηκε πολύ ενώ δεν ήταν τόσο καλός παλαιότερα. Τόσο καλός. Ναι, επειδή είδα και εγώ αγώνες του ήταν αγνώριστος. Ναι. Ναι, ναι, δεν έχει σχέση. Είχε ανέβει μετά με το Φρέντι που είχε, με το Φρέντι Ρότς που δούλευε, είχε ανέβει πάρα πολύ. Θεαματικό box, πολύ θεαματικό box. Αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι. Βλέπουμε τώρα μια προσπάθεια του Στέλιου Παπαδόπουλου που έχει πάει στην Αμερική, δουλεύει πολύ, προσπαθεί και εκείνος να κάνει μια καριέρα. Χωρίς πολλά φώτα κιόλας. Χωρίς πολλά φώτα. Αυτό, ας παραδειγματιστούν οι νέοι. Κάτι ειδήσει που μα στέλνει ο Γρηγόρης Μάλιος που και που τι κάνει ο Στέλιος. Μα πρέπει, εντάξει, αλλά αυτό είναι το θεμητό. Αυτό είναι το θεμητό. Δεν ζει προφανώς ο άνθρωπος όμως στο Facebook, ζει μέσα στο γυμναστήριο και στην προπόνηση. Συμφωνώ και εκεί από ό,τι ακούω και διαβάζω δεν χαρίζουν κάστανα. Δεν είναι χαλαροί καθόλου. Θα έχει γυρίσει ήδη. Θα έχει γυρίσει ήδη. Ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύεις ότι ένας Έλληνας, σαν τον Στέλιο Παπαδόπουλο, που είναι ένα ταλέντο. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει πορεία αντίστοιχη του Αρναούτη, να πούμε όπως πριν. Να μην πούμε για Mayweather, Pacquiao και τα λοιπά, γιατί πρέπει να είσαι φαινόμενο, έτσι. Μπορεί να προχωρήσει. Από ό,τι έχει πει και ο Αρναούτης που τα ξέρει καλύτερα, χρειάζεται ανθρώπους να σε προωθήσουν ανάλογα για να φτάσει σε το επίπεδο. Αν έχει αυτούς τους ανθρώπους και αν δεν τον ταΐσουν νωρίς-νωρίς σε καλούς ποιμάχους που θέλουν να ανεβάσουν, οπότε. Παίζει ρόλο και αυτό στον επαγγελματισμό, δυστυχώς παίζει ρόλο αυτό. Ο Αρναούτης, ο οποίος μας έχει περιγράψει λίγο την μετάβασή του στην Αμερική και το ταξίδι του, σαν το Ρόκι Μπαλμπόα, κοιμόταν ας πούμε σε κάτω, έτρωγε ένα πιάτο ρύζι κτλ. Γιατί πρέπει να είναι σκληρός άνθρωπος, μπορούσε να τα αντέξει αυτά. Λίγοι θα τα αντέχανε, είναι σίγουρο αυτό. Πραγματικά, γιατί ο πυγμάχος που θα πετύχει έχει περάσει και τόσο δύσκολα πάντα. Ούτως ή άλλως περνάνε δύσκολα. Δηλαδή αυτό δεν έχουν καταλάβει εδώ πέρα στα μαχητικά σπορ. Νομίζω ότι μόνο οι πυγμάχοι το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Ή όσοι έχουν περάσει από το ερασιτεχνικό, το box ήταν πάντα πολύ, πολύ δύσκολο. Δηλαδή τα παιδιά που πέρανε μόνο πρόκριση. Όχι να πιάσουν θέσεις όπως ήταν ο Στεφανόπουλος και εγώ, ή όπως ήταν ο Ουζιάννη, όπως ήταν τέτοιοι πυγμάχοι, ο Γιαννούλας. Για να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα της πρόκρισης, έτσι, όχι νίκη σε Ολυμπιάδα. Οι άνθρωποι πραγματικά έχουν αφήσει οικογένειες, δραστηριότητες, τα πάντα. Έχουν δώσει αίμα, όχι αστεία. Αυτό δεν το γνωρίζουν, ας πούμε, σε πιο φρέσκα αθλήματα. Ακόμα και πώς είναι το kick, γιατί και το kick πώς είναι. Τελευταία τριανταετία, ας πούμε, άθλημα είναι και αυτό εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά στην Ελλάδα. Αλλά. Πραγματικά, αν δεν το έχεις σου λέω αυτό, τις 2-3 προπονήσεις την ημέρα από ένα τουρνουά σε άλλο τουρνουά, από τις διαδικασίες πρόκρισης που περνάνε, από τις απογοητεύσεις, τους τραυματισμούς, από όλα αυτά, αυτό δεν το γνωρίζουν στα άλλα μαχητικά σπορ. Στην πυγμαχία αυτό υπάρχει χρόνια. Χρόνια. Δηλαδή δεν περνάς μέσα από μια διαδικασία που γι' αυτό βγαίναν οι καλύτεροι και ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνουν. Γι' αυτό δεν λέμε ότι τώρα δεν υπάρχει αυτό το άθλημα. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα να γίνουν αυτά τα ταξίδια, να αναδειχθούν οι καλύτεροι αθλητές. Οπότε φυσιολογικά έχει πέσει, έχει καθίσει το άθλημα. Αν δεν έχει στήριξη δηλαδή από την οικογένεια. Ναι. Εδώ στην σε Ελλάδα, πρώτη φάση τουλάχιστον σίγουρα θέλει στήριξη από την οικογένεια και πολύ μεγάλο ρίσκο γιατί αφήνεις τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό. Έχετε ένα παιδί το οποίο δεν έχει λεφτά να πληρώσει τη συνδρομή. Και είναι καλό, τον έχει δουλέψει ένα-δύο μήνες. Τι κάνει. Δεν υπάρχει τέτοιο. Του δίνει κιόλα και χαρτζηλίκη. Τι το συζητάμε. Του δίνει, ε. Δεν το συζητάμε. Δεν το σκέφτονται όλοι τόσο επαγγελματικά. Δεν το σκέφτονται όλοι. Πολλά πράγματα δεν σκέφτονται όλοι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, υπάρχει μια κρίση αξιών. Αυτό το έχουμε πει στην Ελλάδα μας, δυστυχώς. Αν δεν είναι η αξία ο αθλητής, ο ένας αθλητής, δηλαδή τι. Ο άνθρωπος ο αθλητής, δηλαδή. Αυτός που υπάρχει πίσω από τον πυγμάχο, δηλαδή, αυτό που θα δουλέψεις. Προπονητικά,
τι φαντάζεσαι μετά από 5 χρόνια να πετυχαίνεις στο χώρο? Να με αγαπάνε περισσότεροι αθλητές μου. Αυτό μόνο? Θα μου ήταν θα μου ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Ποια θα ήταν η μεγαλύτερη διάκριση για σένα? Εντάξει, θα ήθελα να φτάσουμε με ένα-δύο από τους αθλητές που έχω τώρα, ξέρω εγώ, να παίξουμε διεθνή παιχνίδια. Γιατί όχι και μια καλή πορεία, ας πούμε, σε διεθνή επίπεδο, αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Η Ελλάδα όμως είναι απούς από τους Ολυμπιακούς πυγμαχικά. Φέτος ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λίγο δεν το παρακολουθώ, διαδικτυακά το παρακολουθώ, νομίζω ότι ο Τζανικίδη δεν μας τον ψηλοσφάξανε. Ήταν ένα παιχνίδι με τον Κουβανό Νορβηγό, ότι ήταν κάτι, ήταν αυτός ένας Κουβανός πολιτογραφημένος κάτι. Το που το είδα, τον είχαν φάει, δηλαδή τον είχαν πάει σφιχτό τον άλλο. Και ο Τζανικίδης, ο οποίος πέρασε και έναν τραυματισμό, ήταν για κάποιο καιρό εκτός. Επέστρεψε απευθείας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεν είναι ταλέντα όχι για την Ελλάδα. Είναι όπως είναι ο Ζαμπίδης, που δεν είναι για την Ελλάδα. Δηλαδή, κάναν λιγότερα που θα μπορούσαν να κάνουν στο εξωτερικό. Μιχάλης Ζαμπίδης, τώρα που τον ανέφερε, έχει περάσει και αυτός από πυγμαχία. Έχει περάσει και έχει παίξει πολύ καλά. Ήταν καλός. Ήταν καλός, ναι. Τον έζησε δηλαδή πυγμαχικά. Ήταν μια-δύο γενιές νεότερος από μένα. Δηλαδή πρέπει να είναι 36, τώρα εγώ είμαι 38, εκεί είναι 36-37 πρέπει να είναι τώρα. Τον είδα όταν ερχόταν από παιδών, εφήβων και τέτοια. Ήταν πάρα, πάρα πολύ δυνατό παιδί, πολύ καλός. Από ό,τι είχα ακούσει, πολύ ψυχή, το είδαμε αυτό μετέπειτα, αλλά το είχα ακούσει και από προπονητές εθνικών ομάδων και τέτοια, ότι έπαιζε πολύ ψυχωμένα. Και εντάξει, μετά το γύρισε, εντάξει, επέλεξε την αγάπη. Τι είχε ο Μιχάλης Ζαμπίδης και έκανε την καριέρα που έκανε, γιατί είναι τεράστια και δεν έχουν οι υπόλοιποι να κάνουν κάτι. Ό,τι είχε ο Ναούτης, ό,τι έχει αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος που έχει πάει στην Αμερική, έχει αυτό το πείσμα και αυτή την αρρώστια, ότι δεν είναι υπόωρους. Όπως ήταν, εγώ, σαν εμένα, σαν το δικό μου ή άλλους, ότι σκεφτήκαμε λίγο πιο λογικά. Σκεφτήκανε παράλογα για τα δεδομένα της εποχής. Δεν είχαν και δεν είχαν καμία στήριξη γενικότερα γύρω-τριγύρω. Δεν ξέρω τις οικογένειες του τα παιδιά, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά όπως και να το κάνεις, αυτά τα ταλέντα, γιατί μιλάμε για πελώρια ταλέντα, και η Ελλάδα έχει άλλα, αυτούς γνωρίζουμε. Άμα δεις μέχρι παιδών εφήβων και νέων, τι αθλητές φτάνουν και σταματάνε εκεί πέρα, γιατί σκέφτονται λογικά, θα πάθεις πλάκα, δηλαδή. Υπολοιπόμεθα σε όλα τα υπόλοιπα. Αν δηλαδή ο Ζαμπίδης ή ο Τσανικίδης ή ο Παπαδόπουλος είχαν εδώ πέρα αντίστοιχους αθλητές και αντίστοιχους προπονητές και αντίστοιχες υποδομές, θα κάνανε μαγικά. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις πάρει πάρνερ, ας πούμε, εμένα, έτσι, και να πηγαίνει να παίζει με το Σάουερ. Είναι τρελό και να στέκεται, ας πούμε, και να νικάει και που μπορεί. Είναι τρελό απλά. Εγώ το βλέπω ελληνικό, λίγο... τρελό ελληνικό είναι. Εγώ το βλέπω λίγο πιο θετικά από σένα αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότεροι προπονητές ανοιχτόμυαλοι. Πολύ, πολύ. Πιο εξελίξιμοι, γιατί να σου πω κάτι απλό. Τώρα ο καθένας μπορεί να πάρει ένα αεροπλάνο και να πάει να δει μια προπόνηση στην Ολλανδία. Παλιά συμφωνώ απόλυτα. Ήταν πιο δύσκολο. Είναι πολύ. Έχει ανέβει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Αλλά συνεχίζει να ανεβαίνει. Έτσι, γιατί συζητήσαμε για αθλητές που είναι γενιάς πολύ παλαιότερης, έτσι, όταν δεν είχαμε εδώ πέρα, υστερούσαμε σε πάρα πάρα πολλά κομμάτια. Ένας καλός αθλητής μπορεί να γίνει καλός προπονητής ή το αντίθετο? Ένας κακός αθλητής μπορεί να γίνει καλός προπονητής? Ναι. Και πώς, τα δύο μπορεί να ισχύουν. Δηλαδή δεν είναι ένας καλός αθλητής. Βασικά, ένας αθλητής θα πρέπει να κάνει αυτή την πολύ σκληρή μετάβαση από τον εγωιστικό αθλητή που έχει μέσα του να γίνει στον ανοιχτό μυαλό προπονητή. Αυτό δεν το καταφέρνουν πάρα πολύ. Εγώ που είμαι απ' έξω, το βλέπω πάρα πολύ εύκολο. Ήμουν αθλητής, έπαιζα τις μπουνίτσες μου. Τώρα πλέον θα κάθομαι σε μια γωνιά και θα δίνω εγώ οδηγίες. Τέλειο. Είναι ο εύκολος τρόπος για να ανοίξει μια σχολή και να βγάζει ένα μεροκάματο. Όχι να γίνεις καλός προπονητής όμως. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος να γίνεις καλός προπονητής είναι να φύγει αυτό το εγωιστικό του αθλητή, του πρωταθλητή, του εγώ είμαι πάντα ο καλύτερος. Έτσι, θα πρέπει να κάνεις ανθρώπους που οποίοι θα είναι καλύτεροι από σένα, του δεν θα κοιτάς τον εαυτό σου, θα βάζεις τον εαυτό σου πολύ κάτω από τους αθλητές σου και το συμφέρον το δικό σου κάτω από τον αθλητών σου. Πώς μπορεί ένας προπονητής, δηλαδή, είναι 10 χρόνια προπονητής και προπονεί αθλητές, να βάζει τον εγωισμό του πάνω από τον αθλητή? Πώς θα γίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ένα πολύ μεγάλο σκέλος, δηλαδή ότι εγώ που έπαιζα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εάν δεν έχω εύρος κατανόησης, θα πιστεύω ότι όλα είναι σωστά αν ο αθλητής μου παίζει με τον δικό μου τρόπο. Έτσι, οπότε ακόμα και αυτό θα πρέπει να το εξελίξεις. Που είναι το πολύ απλό, έτσι. Δεν μιλάμε για το υπόλοιπο ανιδιοτελές που θα πρέπει να έχεις για να κουμπίσεις το χαρακτήρα του αθλητή για να τον προχωρήσεις. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εσύ ακούς τον αθλητή σου? Προσπαθώ. Εκεί που πρέπει δεν τον ακούω. Εκεί που πρέπει του λέω.
Είσαι προπονητής, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου προπονητή αυστηρό ή θα τον χαρακτήριζες έτσι λίγο πιο soft και δημοκρατικό? Όχι, δημοκρατικός δεν είμαι. Είμαι ακριβοδίκαιος. Προπονητή ακριβοδίκαιο. Δηλαδή, αν αισθανθώ ότι υπάρχει μια ανάγκη, θα είμαι αυτός που θα τρέξει και εκτός σχολής για το οτιδήποτε. Εάν βλέπω όμως ότι παλιπαιδίζει, εκεί πέρα θα είμαι πολύ αυστηρός. Αν δω ότι υπερβαίνει κανόνες οι οποίοι ισχύουν στη σχολή μου, εκεί θα είμαι πολύ πιο αυστηρός. Ωραία. Να ξεφύγουμε λίγο από τα. Μένουμε στα μαχητικά, αλλά πάμε λίγο στις ταινίες. Να πούμε ότι μετά το Σεπτέμβρη θα γυριστεί το remake της ταινίας Kickboxer του Ζακλον Βαντάμ. Mm. Μεγαλώσαμε αυτή την ταινία. Ναι. Αυτή τη φορά αλλάζουν οι πρωταγωνιστές. Θα υπάρχουν MMAers πέραν του Ζακλον Βαντάμ, ο οποίος θα πάρει το ρόλο του προπονητή. Μαχητικές ταινίες τις βλέπεις, αρέσουν? Ναι, με εννοείται, πώς δεν μου αρέσουν. Ανυπομονώ δηλαδή, ειδικά τα Rocky και τα Creed και όλα αυτά που βγαίνουν, ανυπομονώ. Δηλαδή πηγαίνουμε με τους μαθητές μου, κανονίζουμε εκδρομές. Όλοι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι ωραίο αυτό. Είναι, ναι, εκδρομή, πάμε να δούμε σινέμα. Το Creed το τελευταίο σου άρεσε? Πολλοί λένε ότι τα παλιά, τα πιο ρομαντικά με τον Μπαλμπόα να τρέχει. Ήταν πολύ πιο ωραία, ακριβώς αυτό. Όσοι δεν έχουν δει ή όσοι δεν μεγαλώσανε αθλητικά με τα παλιά, τους άρεσε πάρα πολύ. Όσοι είχαμε μεγαλώσει με αυτό εκεί πέρα, με αυτόν τον τρόπο, μας άρεσε λιγότερο. Ήταν ωραίο, αλλά ναι, μου άρεσε λιγότερο. Είσαι συνεφίλ γενικά? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχω και πολύ χρόνο. Κάνεις αυτό που κάνουν άλλοι προπονητές πριν τον αγώνα του αθλητή σου, να βάλεις ένα Rocky Balboa στο βίντεο και να του πεις έτσι θέλω να παίξεις? Αγορίνα μου. Άμα παίξα το Rocky, καταστραφήκαμε. Θα πάει πολύ ξύλο, Πάει ξύλο, θα πετάμε πετσέτες, θα έχει τέτοιο. Αλλά. Όχι, ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αυτό πρέπει να το φτιάξει ο αθλητής μόνος του. Δηλαδή, εμείς έτσι το κάναμε. Το ψυχολογικό ντοπάρισμα είναι η ικανότητα του προπονητή? Είναι. Είναι σημαντική ικανότητα να ξέρεις, ας πούμε, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πότε θα πρέπει να του φωνάξεις, να μην τον κάψεις τελευταία στιγμή, και ότι ουσιαστικά στις τελευταίες προπονήσεις θα πρέπει να είσαι λίγο πιο μαλακός. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που ακόμα και στις τελευταίες προπονήσεις βλέπεις ότι θέλει να έχει πολύ γερό ξεκούνημα ο αθλητής. Οπότε κρίνεις, ρισκάρεις. Ο φωνακλάς προπονητής. Όχι μωρέ, εντάξει, άλλες εποχές είναι τώρα. Δηλαδή, οι φωνακλάδες ήταν οι δικοί μας προπονητές. Που ό,τι δεν τους άρεσε, γινόταν ένας κακός χαμός, ας πούμε, σε βλέπε το γήπεδο όλο. Μέσα στον αγώνα, έτσι. Και μέσα και έξω και μετά και πριν και στη σχολή. Δε. Ναι, όμως, ήταν πιο άγριοι οι προπονητές τότε. Τώρα δεν στέκει αυτό το μοντέλο. Δεν στέκει και δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Προφανώς θα φωνάξεις. Δεν στέκει ως προς τον αθλητή ότι δεν είναι επικοδομητικό, ας πούμε. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Διαφορετικά πλέον. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Δηλαδή να καταλάβεις πότε θα μπορεί να χρειαστεί να φωνάξεις. Προφανώς θα φωνάξεις. Δεν γίνεται. Σε μια σχολή, όταν έχεις να κάνεις με 20-30 κυρίως αρσενικά και 2-3 ας πούμε γυναίκες και γίνεται ο κακός χαμός, θα πρέπει να βάλεις μια τάξη. Δεν γίνεται. Έτσι να υπάρχει μια πειθαρχία σε ένα τέτοιο χώρο. Διαφορετικά, απλά κάνεις ένα γυμναστήριο. Είπαμε, παραστά αναβολικά σου μέσα. Χτυπάς τα τουάρσιο, κάνεις τέτοια πράγματα. Άμα θες να κάνεις κάτι σωστό, θα πρέπει να το προφανώς, ας πούμε, να επιβληθείς και να περάσεις και μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή προς όφελος όλων, έτσι, όχι προς όφελος δικό σου, προς όφελος των αθλητών σου. Ξέρεις, αυτό καμιά φορά περιέχει βέβαια και ρίσκο, γιατί μπορεί να χάσεις τον έλεγχο, ας πούμε, και οι αθλητές σου να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Γίνεται και αυτό, έτσι. Ναι, γίνεται. Εντάξει, πλέον οι σχολές είναι αρκετά μοντέρνες, δηλαδή βρίσκεις τα πάντα. Σε σχολές, ρε παιδί μου, που απλά είναι, ξέρω εγώ, τσίτα η μουσική και είναι λίγο πιο χορευτικά τα πράγματα. Που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Που ο καθένας έρχεται ό,τι θέλει. Ή που μπορεί να είναι πολύ πειθαρχημένα, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο που λες τώρα τι είναι εδώ, στρατόπεδο συγκέντρωσης ή τέτοιο. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία σε όλα αυτά. Και αυτό για να το βρεις είναι αυτό που λέγαμε, ότι ουσιαστικά θα πρέπει να περάσεις από το εγωιστικό του αθλητή στο ανιδιοτελές του προπονητή. Να βλέπεις ότι ό,τι κάνεις είναι προς όφελος των αθλητών σου. Έτσι θα καταλάβεις και το λάθος που κάνεις. Γιατί θα πρέπει να διορθώσεις τα λάθη σου για να γίνεις καλύτερος. Είμαι ο Κίμωνας και έχω αποφασίσει να έρθω στο Fight Academy να μάθω πυγμαχία. Περίμενε. Για να πάω να τα γράψω μετά. Δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε αυτό. Πώς ξεκινάω, εννοώ ότι πώς ξεκινάω. Κάνω τα βήματα πόσο καιρό? Πόσο καιρό κάνω τα πρώτα βήματα? Το πιο σημαντικό εγώ που θέλω να. Για τον οποιοδήποτε θα μπει σχολή, θέλω να έρθει, να τον γνωρίσω για να με γνωρίσει, να κάνει ένα δοκιμαστικό μάθημα, να δει ότι του αρέσει. Ότι με συμπαθεί και το συμπαθώ, έτσι. Και αν δεν του αρέσει,
απλά ποτέ να μην γραφτεί. Γιατί πρέπει να συμπαθιέστε. Να με συμπαθήσει, να με ανέχετε. Δεν σου είπα να γίνουμε φίλοι, να πηγαίνουμε για καφέ. Έτσι, αλλά να είναι ένας άνθρωπος που θα με δεχτεί σαν τον άνθρωπο που θα έχω το ρόλο να το διδάξει. Αυτό δεν είναι εύκολο και πολλοί δεν το δέχονται. Οπότε δεν μπορεί να μην με δεχτεί εμένα σαν προπονητή, αλλά να θέλει να βρίσκεται στο χώρο. Υπάρχει περίπτωση σκράπα, δηλαδή να έρθει κάποιος τέσσερις μήνες τα βήματα μπροστά στον καθρέφτη, με τίποτα να μην. Εντάξει. Κοιτάξτε, αυτά γινόντουσαν παλαιότερα που οι προπονητές μας πετάγανε, ας πούμε, εκεί πέρα σε ένα καθρέφτη μπροστά. Και όποιος κατόρθωνε εκεί πέρα να ανεληχθεί, έμπαινε σε κανένα ρίγκ ή βαράγε κανένα σάκο. Τώρα, επειδή είμαστε γενικά, το δουλεύουμε τέλος πάντων. Είμαστε δηλαδή πάνω από τα παιδιά, οι περισσότεροι είναι οι προπονητές. Ακόμα και οι πλέον ατάλλαντοι που απλά το γουστάρουνε, θα προχωρήσουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, πιο παλιά ήταν πιο χήμα οι προπονητές. Εγώ ας πούμε, πήγαινε και κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θέμα, ναι, πιο χήμα. Έτσι ήταν πιο άγρια τα πράγματα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ξεχώριζε αυτός που θα παίζει αγώνες. Δεν ήταν ότι εμείς τώρα πλέον στις σχολές μας στηρίζουμε από τα παιδιά που δεν παίζουν αγώνες. Κατά κύριο λόγο. Ναι. Ώστε να έχουμε την ευκαιρία και την άνεση να δουλέψουμε με τα ταλέντα που θα παίξουν αγώνες. Παλαιότερα, τα συνοικιακά γυμναστήρια που υπήρχαν ήταν δωρεάν. Δεν υπήρχε πληρωμή. Έτσι, οπότε εκεί πέρα παίζαν αγώνες. Δεν πήγαινες εκεί πέρα απλά και μόνο για να μάθεις το σπορ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν περνούσαν έξω από αυτά τα γυμναστήρια. Και τα γυμναστήρια αυτά πώς επιβίωναν? Ήταν δημοτικά, οπότε ήταν πληρωμένα φαντάζομαι από το Δήμο, επιχορηγήσεις από το κράτος. Άρα αυτός ο επαγγελματισμός ουσιαστικά έκανε και καλό, βέβαια. Προφανώς. Γιατί και οι προπονητές γίναν καλύτεροι. Να γίνει, ναι, έχει γίνει επάγγελμα πλέον, οπότε μπορούμε, έχουμε το χρόνο να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οπότε ναι, τότε τα παιδιά μέναμε. Εγώ που θεωρητικά ήμουν ένα καλό ταλέντο που προχώρησα γρήγορα, έκανα τρεις μήνες βήματα. Πριν χτυπήσω το σάκο. Ο λόγος που έκανες τρεις μήνες βήματα, λόγω προπονητή. Ο προπονητής ήταν καταρχάς. Έτσι ήταν η κατάσταση. Ο Ηλίας Παπαγιάννης ήταν στο Πολυδεύκη το Ατρομήτου. Έτσι ήταν τα πράγματα, δεν ήταν θέμα δηλαδή προσωπικό δικό του. Έτσι ήταν τα πράγματα. Τρεις μήνες βήματα. Έτσι ήταν τα πράγματα. Ειδικά άμα δεν ήταν και σύντομα αγώνες. Ωραία. Ολοκληρώσαμε, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη που μας κράτησε παρέα και πέρασε νεράκι πολύ η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο Fightcast. Γεια σας.